Ιστορικό Τμήμα της Κύπρου. Πριν από το 1974 υπήρξε μεγάλο εμπορικό κέντρο και σημαντικό τουριστικό θέρετρο. Ανάμεσα στους εκτεταμένους μυρωδάτους πορτοκαλαιώνες της και τις παραλίες της με την πλούσια χρυσή άμμο, εξού και αμόχωστος, χτίστηκαν σύγχρονα ξενοδοχεία και είχε πάρει μια έντονη κοσμοπολίτικη όψη. Δικαιολογημένα ονομάστηκε Μικρή Νέα Υόρκη. Μετά την κατάληψη της πόλης από τους Τούρκους στις 14 Οκτώβρου 1974 και την εκδίωξη των νόμιμων κατοίκων της, η πόλη σύγχυσε, ερήμωσε, μαράζωσε. Η πόλη του Ευαγόρα, που έσχισε από ζωή και ανθούσε ο πολιτισμός, μετατράπηκε σε νεκρή πόλη, σε πόλη φάντασμα. Για το παιδί που στα 14 του χρόνια βίωσε τον πόλεμο και τον ξεριζωμό, οι δείκτες του ρολογιού σταμάτησαν σε εκείνη τη μέρα του αποχωρισμού. Αναζητά την αγαπημένη του πόλη μέσα από τις αναμνήσεις του. Τον πόνο του τον έκανε τραγούδι. Τραγουδά για την αμόχωση και προσμένει να την ξαναδεί να στέκει όπως παλιά, όμορφη, κυρά, μέσα στις Μεσόγειος τα νερά.